Η τροποποίηση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου που γίνεται μετά από 65 χρόνια συμπυκνώνει όλη την αντεργατική νομοθεσία που ψήφισαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Αυτή η αντεργατική πολιτική έχει δημιουργήσει στη συντριπτική πλειοψηφία των αυτεργατών σε πάνω από το 85% να μην εφαρμόζεται ενιαία η συλλογική σύμβαση και η κοινωνική ασφάλιση για το σύνολο των αυτεργατών από όποια χώρα και αν προέρχονται. Η τροποποίηση του όρου 8 των εγκαιτικών πράξεων ιολόγησης του 2687 του 1953, η απελευθέρωση των θαλάσσιων ενδομεταφορών και η άρση του καμποτά στην κρουαζιέρα προκάλεσαν χιλιάδες θέσεις εργασίας με ναυτεργάτες χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. Σε συνδυασμό με τη σωρία των προνομίων, των επιδοτήσεων, τα θαλασσοδάνεια, τις μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, όπως ο 4150 του 2013, γιγάντωσαν τα κέρδη για τους εφοπλιστές, οδήγησαν χιλιάδες ναυτεργάτες στην ανεργία και στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος, προκάλεσαν το πάνω από ένα δις οργανικό έλλειμμα, δις ευρώ οργανικό έλλειμμα στο ΝΑΤ με τραγικά αποτελέσματα για τους ασφαλισμένους του. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι στρατηγική σημασία για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Για την τροποποίηση του κώδικα, οι ναυτεργάτες πραγματοποίησαν 24ωρη παμπυραϊκή απεργία στις 25 του Οκτώβρη. Ακόμα και ο ελιγμός της κυβέρνησης του Υπουργείου σε άρθρο στην τροποποίηση του κώδικα δεν ανατρέπει την κατεύθυνση των εφοπλιστών. Οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα των αυτεργατών να ρυθμίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας με μισθούς κατώτερους των κλαδικών συμβάσεων και χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Το τελικό και ολοκληρωμένο σχέδιο της τροποποίησης έχει αντεργατικές διατάξεις, όπως το άρθρο 165, που παρά την επαναδιατύπωσή του συνεχίζει να δυναμητίζει την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ενώ αφαιρέθηκε από το αρχικό σχέδιο η φράση «Τυχόν ειδική συμφωνία που είναι ευνοϊκότερη για το ναυτικό υπερισχύει και ούτε επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση». Θα καταθέσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας επί του συνόλου της τροποποίησης του κώδικα, αλλά ενδεικτικά αναφέρω το άρθρο 46, παρότι στο αρχικό σχέδιο είχε προβλεφθεί ότι το προνόμιο ασκείται επί του ασφαλίσματος, εφόσον όμως η προνομιούχος απέτησε και γεννηθεί πριν την εγχώρησή του, τελικώς ορίστηκε ότι το προνόμιο δεν ασκείται επί του ασφαλίσματος. Στο άρθρο 47 ορίζεται ότι το δίκαιο της σημαίας του πλοίου ρυθμίζει και τα ναυτικά προνόμια, αφού αυτά λόγω της φύσης τους δημιουργούν βάρος εμπράγματος του δικαιώματος επί του πλοίου. Η σειρά όμως της κατάταξης των εν λόγω προνομίων θα κριθεί κατά το δίκαιο του τόπου της εκτέλεσης. Στο άρθρο 50, σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας πλοίου από τον πλοιοκτήτη, το άρθρο 479 του αστικού κώδικα δεν εφαρμόζεται. Με την μη εφαρμογή αυτού του άρθρου του αστικού κώδικα, οι ναυτεργάτες που διατηρούν αξιώσεις κατά του πλοιοκτήτη εργοδότη που μεταβιβάζει το πλοίο του δεν μπορούν πλέον να στραφούν δικαστικά κατά του αγοραστή του πλοίου προς ικανοποίηση των αξιώσεών τους όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Στο άρθρο 168, στο περιεχόμενο της σύμβασης ναυτολόγησης, δεν καθορίζεται το εφαρμοστέο δίκαιο και η δικαιοδοσία αρμοδιότητα των δικαστηρίων που θα επιληφθούν κάθε διαφοράς πηγάζουσας από τη σύμβαση ναυτολόγησης. Όπως επίσης στο ίδιο άρθρο δεν αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλιστή του πλοίου και το όριο υποχρεωτικής ασφάλισης για την κάλυψη των αξιώσεων του άρθρου 186 για μισθούς ασθενείας, νοσήλια, αποζημίωση ατυχήματος, δεδομένου ότι στο άρθρο 186 παράγραφος 3 του νέου κώδικα ο ναυτικός πλέον έχει ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή για τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 186 και ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του ναυτικού ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Στο άρθρο 169, στο προσύμφωνο ναυτολόγησης, να συμπεριληφθεί ότι ο ναυτικός δικαιούται και τον αναλογούντα πλήρη μισθό για το χρονικό διάστημα από τη σύναψη του προσυμφώνου και μέχρι την επιστροφή του στον τόπο αναχώρησής του. Στο άρθρο 170, θα έπρεπε να προσθεθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση καταγγελίας τη σύμβαση ναυτολόγησης ορισμένου χρόνου με τακτική καταγγελία από τον πλοιοκτήτη κατά το άρθρο 176 και εφόσον οι δικαιούμενες αποδοχές του ναυτικού Πρόεδρε, μέχρι τον αρχικό συμφωνητέ χρόνο λήξης της σύμβασης υπερβαίνουν την προβλεπόμενη
στο άρθρο 180 αποζημίωση, ο ναυτικός να δικαιούται να εισπράξει τις αποδοχές μέχρι τον συμφωνηθέντα χρόνο λήξης της σύμβασης ναυτολόγησης και της αποζημίωσης. Στο άρθρο 183, στην παράγραφο 3, ορίζεται η έννοια του πλήρους μισθού του ναυτικού και εννοείται ο βασικός μισθός που αντιστοιχεί στις κανονικές ώρες εργασίας του ναυτικού, τα τακτικά επιδόματα που σχετίζονται με το βασικό μισθό και το επίδομα τροφής. Εν τούτης, ο πλήρης μισθός θα πρέπει να οριοθετηθεί ως το σύνολο των τακτικών αποδοχών του ναυτικού, στις οποίες περιλαμβάνεται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή, εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της εργασίας του τακτικός, κάθε μήνα ή περιοδικός, κατ' επανάληψη και καθορισμένα διαστήματα χρόνου, όπως η προσάυξηση της νόμιμης και τακτικής αμοιβής της εργασίας κατά τις Κυριακές, η αμοιβή που καταβάλλεται για νόμιμη υπεροριακή εργασία. Κάθε επίδομα καταβαλλόμενο είτε σε χρήμα είτε αυτούσια. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Αλλά και οι λοιπές τακτικές παροχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, όπως προανέφερα, θα καταθέσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις μας. Και κλείνοντας, επισημαίνω: οι ναυτεργάτες πραγματοποιούν 48 ώρες προειδοποιητική πανελλαδική απεργία 8 και 9 Φλεβάρι για να έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους. Απόσυρση των αντιναυτεργατικών διαδικασιών. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Και συνθήκες εργασίας ενάντια στην υπονόμευση της ασφάλειας. Ευχαριστούμε.